Είναι μόνο η έκθεση της Εθνικής Τράπεζας. Υπάρχουν και άλλες παρεμβάσεις και μέσα και έξω από την Ελλάδα και από την Ευρωπαϊκή Ένωση που προσπαθούν να τρομοκρατήσουν το λαό προκειμένου να ψηφίσουν συντηρητικά. Δηλαδή να ψηφίσουν επιλογή της κεντροδεξιάς. Μάλιστα. Με αυτή την έννοια, ναι, τρομοκρατούν τους ψηφοφόρους. Όμως ταυτόχρονα... Αυτή η εικόνα που δίνει η έκθεση, πιστεύετε ότι είναι πλασματική, δεν είναι πραγματική? Ακόμη και αν είναι υπόθεση εργασίας, όπως επισημαίνει πολύ σωστά ο κ. Σαμοήλης. Γιατί είναι υπόθεση εργασίας? Θα σας πω. Σενάριο. Πιστεύω, σενάριο. Ναι, εμείς εκτιμάμε ότι είναι τέτοιοι οικονομικοί δείκτες, που αρκετούς ανέφερε και ο κ. Σαμοήλης, που δεν μπλοφάρουνε. Και όταν λέμε δεν μπλοφάρουνε, στο να υπάρξει μια άτακτη χρεοκοπία της χώρας. Δεν μπλοφάρουν οι Ευρωπαίοι. Βεβαίως. Σε σχέση με την Ελλάδα. Βεβαίως. Αυτό που μας λένε, δηλαδή, ναι, ναι, ναι. Ότι δεν μας φοβούνται, ότι αν φύγουμε και καλά θα, όχι, θα καταστραφεί το σύμπαν. Μιλάω για τον κίνδυνο της άμεσης άτακτης χρεοκοπίας. Δεν είναι μπλόφα. Και με αυτή την έννοια θεωρούμε ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κάνει σωστά, που καθησυχάζει τον κόσμο και δεν τον προετοιμάζει, το λαό, στο να οργανωθεί και να διεκδικήσει βασικά πράγματα. Τρόφιμα, φάρμακα. Βεβαίως. Την επόμενη μέρα. Βεβαίως. Τρόφιμα και φάρμακα, λέτε. Αυτά είναι τα δύο βασικά. Το ψωμί του και την υγεία του. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα ζητήματα. Ο κίνδυνος της άμεσης... Ακούστε με, θα σας πω κάτι. Και ο κύριος Στασιόπουλος έκανε μία περιγραφή της ευρωπαϊκής κατάστασης. Αυτή δεν μπορείς να την αγνοείς. Δηλαδή, όταν η τέταρτη οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης κινδυνεύει με κατάρρευση, τι δείχνει? Δείχνει ότι η οικονομική κρίση στην Ευρώπη είναι πολύ βαθιά. Αυτό δείχνει. Άρα, λοιπόν, συνεπώς, οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ που έρχονται να πούνε... κατάργηση μνημονίου. Κατάργηση μνημονίου, κάτι άλλο θα βάλουνε. Ή εισοδηματική αναδιανομή, αγνοώντας τις δεσμεύσεις απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παρουσιάζουν αντιφάσεις. Δηλαδή, δεν μπορείς να λες εγώ είμαι μέσα στην Ευρωζώνη, είμαι μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και ζητάω εισοδηματική αναδιανομή. Και θα σας πω πολύ απλά. Ενώ εσείς γιατί... λέτε έξω από την Ευρώπη. Ένα λεπτό. Ναι, ναι, θα σας το πω γιατί. Υπάρχει η Ευρωπαϊκή Οικονομική Διακυβέρνηση που λέει ότι ο προϋπολογισμός της κάθε χώρας, του κάθε κράτους μέλους, πρέπει να εγκρίνεται από την Κομισιόν. Αυτό για την Ελλάδα ήδη έχει γίνει. Τον περασμένο Οκτώβρη η Βουλή ψήφισε τον προϋπολογισμό και το Φλεβάρι ήρθε και τον διόρθωσε με υποδείξεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα λοιπόν, εμείς λέμε σε μια εισοδηματική αναδιανομή που κυρίως προέρχεται μέσα από τον προϋπολογισμό. Όταν σου πει η Κομισιόν όχι, τι θα κάνει ο ΣΥΡΙΖΑ? Δεν θα έρθει σε σύγκρουση. Άρα δεν μπορείς να λες ότι αποφασίζω και θα είμαι και μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα είναι και φιλολαϊκή τη στιγμή που έχει βαθιά κρίση και παίρνει σε όλα τα κράτη-μέλη τέτοια άγρια μέτρα. Άρα αυταπάτες και κοροϊδεύει, αυτό λέμε. Εσείς, ή συγκρούεσαι με την Ευρωπαϊκή Ένωση και αποφασίζεις να οργανώσεις την οικονομία σου έτσι όπως σου συμφέρει, χωρίς δεσμεύσεις. Απελευθερώνομαι από κάθε περιορισμούς. Ξέρετε, κύριε Χαρδαβέλα. Με δραχμή όμως. Το νόμισμα θα το αποφασίσεις, αλλά δεν είναι αυτό. Δεν είναι το ευρώ, τι σίγουρα. Έχεις, ναι, τι έχεις ετοιμάσει όμως. Σωστά. Τι έχεις, και θα σας πω, θα τελειώσω με ένα παράδειγμα γιατί είναι πολύ πρόσφατο. Αυτή τη στιγμή πουλούνται 3 εργοστάσια ζάχαρης που έχουν απομείνει. Έτσι, που ανήκουν στην Αγροτική Τράπεζα. Ήδη έχουν κλείσει 2, γιατί είχαμε 5, και μας έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση και τα έχουν υλοποιήσει οι κυβερνήσεις που έχουν περάσει, μείωση της εγχώριας κατανάλωσης κατά 50%. Μείωση δηλαδή της παραγωγής το 50% των αναγκών μας, έτσι. Τη στιγμή που έχουμε δυνατότητα όχι μόνο να παράγουμε όλη την ποσότητα που χρειαζόμαστε, αλλά και να κάνουμε εξαγωγές. Πριν μερικά χρόνια κάναμε εξαγωγές. Και μιλάω για έναν τομέα, για έναν τομέα που έχει δυνατότητα ανάπτυξη. Έτσι πολεμάς την ανεργία. Έτσι αναπτύσσεις την παραγωγική διαδικασία.